τουλάχιστον με μοναδικό στόχο, πρωτίστως την εξυπηρέτηση των πολιτών μας, αλλά και ταυτόχρονα πετυχαίνοντας δημοσιονομικούς στόχους προς όφελος πάλι των πολιτών, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε τους δημόσιους πόρους, αξιοποιώντας όλη τη δημόσια περιουσία, προκαλέσαμε τη σημερινή σύσκεψη, στην οποία παρευρέθηκε και μας τιμά με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Κώστας Πουλάκης. Στη σύσκεψη, όπως είδατε και εσείς, ήταν η βουλευτής η κυρία Τελεγιορίδου, ο Δήμαρχος Καστοριάς, ο κ. Αγγελής, και το Άργο Σοραστικό κ. Κεπαρτσόγλου, αντιπεριφερειάρχης, συνάδελφοι του Περιφερειακού Συμβουλίου από την Καστοριά και βέβαια ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας. Έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Αποτυπώσαμε όλη την υφιστάμενη κατάσταση, όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν και αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως, στη λογική πάντα της εξυπηρέτησης των πολιτών. Όπου δεν θα δημιουργεί και προβλήματα υπηρεσίες όταν στεγάζονται και στη λειτουργία της πόλης, καταλήξαμε ότι η εφορία θα στεγαστεί στον τρίτο όροφο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Κάτι το οποίο ήταν γνωστό εδώ και καιρό και όλο αυτό το διάστημα δουλέψαμε όλοι από κοινού για να πετύχουμε τον στόχο. Θα υπάρξει το επόμενο διάστημα μια συνάντηση στις αρχές του Φεβρουαρίου στην Αθήνα με τον κύριο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, την κυρία Πέρκα, και την αρμόδια υπουργό, έτσι ώστε με σφιχτά χρονοδιαγράμματα σε δύο επίπεδα να ικανοποιήσουμε αυτό που είναι το ζητούμενο, είναι το αίτημα των πολιτών. Από αυτούς παίρνουμε εντολή, για αυτούς εργαζόμαστε και νομίζω ότι το δημοσιονομικό όφελος που θα πετύχουμε, ήδη υπάρχει μια συζήτηση, γιατί έχουμε πετύχει εμείς και στις άλλες ενότητες δημοσιονομικό όφελος, περίπου στις 180.000 ευρώ. Είπαμε και με τον κύριο Πουλάκη και με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτη, να προβλεφθεί ένα ποσό από αυτό που εξοικονομούμε αξιοποιώντας τα δημοτικά κτίρια αλλά και τα κτίρια της περιφέρειας να επιστρέφει στους Δήμους και στις περιφέρειες που ουσιαστικά θα τα αναδιανέμουν στους πολίτες, άρα θα είναι διπλό το όφελος. Το ζήτημα του χωροταξικού λύθηκε, γιατί για το κτίριο της αντιπεριφέρειας υπήρχε μια συζήτηση αν χωράει, αν δεν χωράει, ναι, η περιφέρεια. Έχουν απαντηθεί όλα τα τεχνικά ζητήματα και θα εξειδικευτούν για να λέμε ότι θα στεγαστεί η εφορία στο τρίτο όροφο της Περιφερειακής Ενότητας της Καστοριάς. Σημαίνει ότι έχουν απαντηθεί όλα αυτά τα ζητήματα. Ποιος πήρε την πρωτοβουλία με την ευαισθησία που τον διακρίνει να κάνει μια σύσκεψη των Δημάρχων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Καστοριάς και του Άργους Οριστικού, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη της Καστοριάς, μαζί με την Βουλευτίνα και μαζί με τον συντονιστή, καλώντας και εμένα, να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση σε ένα φλέγον θέμα στην Καστοριά. Οι στόχοι ήταν, όπως τους είπε, και να υπάρχει δημοσιονομικό όφελος σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας και συγχρόνως να εξυπηρετούνται και οι πολίτες που είναι ο στόχος όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά ο στόχος και των στελεχών εδώ της αυτοδιοίκησης, είτε είναι του δεύτερου είτε του πρώτου βαθμού. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω διότι σε αυτή τη σύσκεψη επικράτησε από όλα τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και από τους δημάρχους η προσπάθεια και η σκέψη ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα και η αναζήτηση λύσεων. Αποδεικνύοντας έτσι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι βασικός πυλώνας όχι μόνο στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και στην αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων. Και όσο η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τέτοιες ευαισθησίες, τόσο θα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα και σε τοπικό, αλλά και σε γενικότερο πανελλαδικό επίπεδο. Ας κρατήσουμε την πολιτική απόφαση, η οποία είναι ομόφωνη, ότι θέλουμε η εφορία να εγκατασταθεί σε αυτό το κτίριο, στον τρίτο όροφο και να στρέψουμε όλοι μας την προσοχή στη σύσκεψη που θα γίνει στην Αθήνα όπου ο κύριος φορέας υλοποίησης απόφασης είναι το Υπουργείο Οικονομικών με την ίδια θέληση και με την ίδια, αν θέλετε, προσέγγιση να αντιμετωπίσουμε τα οποιαδήποτε ακόμα μικρά
τεχνικά προβλήματα που μπορούν να υπάρξουν στην πορεία. Και αυτό θέλω να το επισημάνω, διότι είμαστε αισιόδοξοι ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα θα τα αντιμετωπίσουμε και η πολιτική απόφαση που πάρθηκε σήμερα στη σύσκεψη σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δούνε οι πολίτες Καστοριάς να υλοποιείται. Έχω επανειλημμένως πει ότι ο τρίτος όροφος είναι 700-750 τετραγωνικά. Εάν μέσα σε αυτό, σύμφωνα και με τη σύσκεψη που θα γίνει στο Υπουργείο που σας είπε ο κύριος Γενικός τις επόμενες ημέρες, εάν τελικά καταλήξει και η Επιτροπή, η οποία είναι και υπεύθυνη για τα τετραγωνικά αυτά μέτρα, εάν καταλήξουν ότι τα 700 τετραγωνικά είναι αρκετά και πιστεύουμε όλοι εδώ ότι είναι αρκετά τα 700 τετραγωνικά, όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες οι οποίες λύνονται πάρα πολύ εύκολα. Μετακίνηση των υπηρεσιών. Πολύ εύκολα. Και άμεσα. Βρέθηκαν τα κτίρια στα οποία θα μετακινηθούν. Βεβαίως. Αυτό είχε λυθεί από την προηγούμενη σύσκεψη που είχε γίνει. Σήμερα με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας έγινε αυτή η σύσκεψη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών του κυρίου Πολάκη, τον οποίο καλωσορίζουμε στην πόλη μας. Ήταν μια σύσκεψη που έγινε με όλους τους αρμοδίους, την Περιφέρεια, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Υπήρου Μακεδονίας και τους Δημάρχους και τους εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους. Με δεδομένη την πολιτική βούληση της κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα και την πολιτική βούληση όλων όσων συμμετείχαν σε αυτή τη σύσκεψη, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε, ώστε να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια η ΔΟΗ να έρθει στον τρίτο όροφο του κτηρίου της Αντιπεριφέρειας. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, η οποία πρωτίστως εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, καθώς γενική μας αρχή είναι όλα τα δημόσια κτίρια να αξιοποιηθούν για δημόσιες υπηρεσίες. Πιστεύω ότι αυτό βοηθάει και το κοινό αίσθημα των πολιτών, ώστε να μπορέσουμε πράγματι να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα, ώστε να μην γίνεται σπατάλη των πόρων που διαθέτει το κράτος σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Νομίζω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η απόφαση αυτή θα υλοποιηθεί. Σε μια συλλογική συζήτηση διευρυμένη με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και πρωτοβουλία του κ. Περιφερειάρχη, έγινε συζήτηση σε συλλογικό επίπεδο. Εξετάστηκαν οι δυνατότητες που υπάρχουν, ούτως ώστε να εκφραστούμε με τον καλύτερο τρόπο στα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την προάσπιση του δημοσίου χρήματος. Στη σύσκεψη σήμερα με πρωτοβουλία του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Καρυπίδη, βρεθήκαμε και ευτυχώς υπάρχει πια οριστική λύση σε ένα αίτημα της κοινωνίας. Η κοινωνία το ζήτησε, όλοι μαζί συμβάλαμε και η κοινωνία στην ουσία δικαιώνεται. Δικαιώνεται ως προς το αυτονόητο να διασφαλίζουμε το δημόσιο χρήμα. Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων των λειτουργών της κοινωνίας όπως είμαστε είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο βαθμό. Και αυτό έγινε. Δεν έγινε τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Και νομίζω πως για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι μέσα από συλλογικές προσπάθειες μπορούμε να φτάσουμε και να κατακτήσουμε πράγματα τα οποία όταν ο καθένας μόνος του προσπαθεί να λύσει να είναι αδύνατα. Ήταν το επιστέγασμα άλλης μιας κοινής προσπάθειας και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ικανοποιήθηκε ένα παλιό αίτημα του Δήμου σας, κύριε Δήμαρχε, για μεταφορά υπηρεσιών και σε δομές του δικού σας Δήμου. Δεν ήταν αίτημα του Δήμου, αλλά ήταν συμβολή του Δήμου, όπως έχει ο Δήμος πάντα αυτό το πνεύμα να βοηθάει σε συλλογικές προσπάθειες και είχε δηλώσει το ενδιαφέρον του και του μάλιστα γραπτά και αναλυτικά το τι υπόλοιπα κτίρια είχε προς δημόσια διάθεση, μια και ο Δήμος ήδη από το 2011 έχει φροντίσει όλες οι υπηρεσίες του
να βρίσκονται σε δημοτικά κτίρια χωρίς να πληρώνει ούτε ένα ευρώ περισσότερο, γιατί δεν του περισσεύει, άρα δεν μπορεί να επιβαρύνει τους δημότες του. Σε αυτή τη μεταφορά της εφορίας θα συμβάλλει ο Δήμος του Άργους με κάποιο κτίριο? Αν θα χρειαστεί, εννοείται ότι είμαστε σε αυτή την κοινή προσπάθεια διαθέσιμοι και εθελοντές. Τα κτίρια, κύριε Αγγελή, έχουν εξασφαλιστεί για την Καστοριά? Εγώ ξέρω τι μπορεί να εξασφαλίσει ο Δήμος. Ο Δήμος έχει εκφράσει διαγράφου στο παρελθόν την άποψή του. Ουσιαστικά, με έγγραφο το οποίο είναι πρωτοκολλημένο, υπάρχουν 14 κτίρια στη διάθεση γενικότερα της επίβλησης του γενικότερου ζητήματος. Την συλλογικότητα, το αλληλέγγυο, ο Δήμος ήδη την έχει εκφράσει και σημειώνω το εξής: τη μετακίνηση της Πρόνοιας από το συγκεκριμένο κτίριο στο υποείδηση κοινωνικό ιατρείο. Είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Κατά συνέπεια, όταν αποδεικνύεται κάτι με την πράξη, αποδεικνύεται και η βούληση και η θέληση. Ωστόσο, όμως υπάρχουν και άλλα κτίρια, κύριε Δημαρχέ, όπως είναι και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία στελέχεται σε ιδιωτικό. Αυτό δεν είναι θέμα δικό μου. Αυτό είναι θέμα της αντιστοίχου θεσμοθετημένης αρχής. Από εκεί και πέρα, εμείς διευκολύνουμε σε κάθε περίπτωση να επιλύσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Δεν είναι θέμα του Δήμου. Ουσιαστικά ο Δήμος βοηθάει με τα κτίρια που έχει, τις υποδομές που έχει. Υπολογίζοντας τις ανάγκες που έχει. Αυτό που πρέπει να γίνει, το δέλο για μέσα. Και αυτό γίνεται πράξη.